Γειά σας και καλώς ήρθατε στο Horror Mystery. Σήμερα θα διαβάσω τις δικές σας αληθινές τρομακτικές εμπειρίες και ευχαριστώ πολύ όλους όσους μου τις στείλατε. Να υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε ότι όποιος θέλει να στείλει και τη δική του εμπειρία μπορεί να το κάνει μέσω της φόρμας που έχουμε ανοίξει, το email και τα social του καναλιού. Όλα τα links θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εμπειρία λέει Γεια σας, ονομάζομαι Ευγενία και θα σας διηγηθώ μια τρομακτική ιστορία που συνέβη στο χωριό μου που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας. Όταν έγιναν όλα αυτά που θα σας αναφέρω παρακάτω, Ήμουν 15 ετών και ακόμη θυμάμαι τα σχόλια και τις κουβέντες που έκαναν οι συγχωριανοί μου καθώς και πως όλο το χωριό ήταν αναστατωμένο από όλα αυτά τα γεγονότα. Αυτά έγιναν τη δεκαετία του 80 και είχε να κάνει με το φυσικό θάνατο μιας γιαγιάς και μάλιστα ήταν και γειτόνισά μας. Η γιαγιά είχε μία φυσιολογική ζωή Είχε παιδιά, εγγόνια και φυσικά όταν ήταν στα τελευταία της είχαν έρθει όλοι οι κοντινοί συγγενείς της, καθώς και σχεδόν όλο το χωριό. Ήταν αγαπητή σε όλους. Ο γιατρός που είχε έρθει να την εξετάσει είχε πει πως δεν είχε πολλή ζωή ακόμα και πως καλύτερα θα ήταν να παραμείνει στο σπίτι της ξαπλωμένη στο κρεβάτι καθώς ήταν σε ηλικία 88 ετών. Τα παιδιά της πρότειναν να την πάνε στο νοσοκομείο, αλλά εκεί το μόνο που θα έκαναν θα ήταν να τις έβαζαν ορό. Αυτό όπως εξήγησε και ο οικογενειακός γιατρός θα ήταν βάσανο για αυτήν. Το μόνο που θα κατάφερναν θα ήταν να παρατείνουν τη ζωή της για λίγες μέρες. Έτσι πήραν ομόφωνα την απόφαση να είναι όλοι κοντά της στις τελευταίες της στιγμές και μάλιστα στο σπίτι όπου γεννήθηκε η γιαγιά. Έπειτα από δύο μέρες ξημερώματα η γιαγιά έφυγε από τη ζωή. Το γεγονός αυτό μαθεύτηκε, αν και αργά, λόγω ώρας, σε όλο το χωριό. Αμέσως στο σπίτι πήγαν δεκάδες χωριανοί για να συλληπιθούν και όπως ήταν φυσικό τότε στα χωριά να την ξενυχτήσουν και να τη μυρολογήσουν. Ήρθαν και από το γραφείο τελετών και έφεραν το φέρετρο και τα σχετικά. Αφού την ετοίμασαν, την έβαλαν στο σαλόνι και εκεί κάθισαν όλοι δίπλα τη περιμένοντας να ξημερώσει και να γίνει η νεκρόσημος ακολουθία. Και τότε είναι που άρχισαν τα ανεξήγητα και παραφυσικά της όλης ιστορίας. Σε μια γωνιά στο σπίτι είχαν βάλει ένα κουτί με κεριά και δίπλα ένα δίσκο και ο καθένας που ερχόταν και έπαιρνε ένα ή δύο κεράκια άφηνε τον οβολό του στο δίσκο. Φυσικά αυτά τα κεριά τα είχε δώσει ο Επίτροπος της Εκκλησίας και τα λίγα χρήματα που συγκεντρώνονταν από τα κεράκια ήταν για την κηδεία, για τους ψάλτες και ό,τι άλλο μπορούσε να καλύψει αυτό το ποσό. Έτσι γινόταν τότε στα χωριά και ακόμα και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί στο σαλόνι είχαν κάτι σαν μεγάλο και βαθύ δίσκο γεμάτο με άμμο όπου τοποθετούσαν τα αναμένα κεράκια. Μόλις κάτι ηλικιωμένε και φίλες της νεκρής γιαγιάς άρχισαν να μυρολογούν, με μιας λες και κάποιος άνεμος πέρασε, έσβησαν όλα, μα όλα τα κεριά, όλα ταυτόχρονα. Ήταν κάποιο σημάδι από την ψυχή της νεκρής που ήταν εκεί μαζί τους, είπαν οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι. Άλλοι πάλι κοίταγαν τα παράθυρα, μήπως ήταν ανοιχτά, αλλά όπω ήταν βράδυ και έκανε και κρύο, ήταν ερμητικά κλειστά. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν ο άνημος ή κάποιο αεράκι. Μερικοί σηκώθηκαν και έφυγαν βιαστικά. Άλλοι πάλι παρέμειναν ψύχρεμοι. Ένα από τα παιδιά της γιαγιάς πήγε και άναψε πάλι όλα τα κεράκια και μόλις πήγε και κάθισε στην καρέκλα δίπλα της, αυτά πάλι έσβησαν όλα. Το γιατί δεν το ξέρει κανείς. Σε λίγο έφτασε και ο παπάς του χωριού, ο παπαστάθης. Αφού σε και αυτό στην οικογένεια, αμέσως του είπαν για αυτό το παράξενο διπλό συμβάν με τα κεράκια. Εκείνος έψαλε κάτι, τι ακριβώς δεν ξέρω, και όλο αυτό με την ψαλμοδία και την προσευχή κράτησε τρία λεπτά. Ξαφνικά και ως διαμαγιάς, όλα τα κεράκια στο μεγάλο δίσκο άναψαν με μιας χωρίς κάποιος να επέμβει. Όπως μόνο τους έσβησαν δύο φορές, έτσι πάλι μόνα τους άναψαν, προκαλώντας δέος και φόβο σε όλους τους συγγενείς και φίλους που ήταν εκεί. Όλο το υπόλοιπο βράδυ δεν έγινε κάτι άλλο. Ξημέρωσε, έγινε η νεκρόσωμος τελετή και όλα τελείωσαν. Πολλοί λένε ότι ίσως η γιαγιά να είχε μια τελευταία επιθυμία για το πώς και πού θα ήθελε να την πάνε για να την ξενυχτήσουν και να την κλάψουν. Να τονίσω πως το σπίτι ήταν διόροφο και η γιαγιά είχε γεννηθεί στον κάτω όροφο, ο οποίος τότε ήταν αποθήκη. Ίσως ήθελε να είναι στην αποθήκη, εκεί όπου γεννήθηκε το τελευταίο βράδυ της στο σπίτι, έστω και νεκρή. Ίσως να γύριζε η ψυχή της εκεί, όσο το σώμα της ήταν στο σαλόνι. Το σβήσιμο και το άναμα των κεριών ήταν κάποιο σημάδι από αυτήν που στην τελική όπως έλεγαν τότε οι κουβέντες που έκαναν στο χωριό ήθελε κάτι να τους πει που δεν θα μάθουμε ποτέ το τι ακριβώς. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία εκείνης της γιαγιάς και μάλιστα για αρκετό καιρό τα σχόλια από τους χωριανούς πήγαιναν και έρχονταν. Για 40 μέρες λένε ότι το πνεύμα του νεκρού περιφέρεται στον κόσμο μας. Οπότε ναι, ίσως να βρισκόταν εκεί και να ήθελε να κάνει αισθητή την παρουσία της. Πολύ ωραία και συγκινητική ιστορία. Η επόμενη εμπειρία λέει «Γεια σου Λιδία, η παρακάτω είναι μια ιστορία που συνέβη στη θεία μου». Στη δεκαετία του 1950, μετά το χωρισμό της στα 22 από τον πρώτο της άντρα, γνωρίζει κάποιον και αραβωνιάζεται. Αυτό εργάζεται σε μια εταιρεία με γεωτρύπανα που ψάχνουν νερό. Εκείνο το καλοκαίρι την καλή μαζί του, έτσι φεύγει με τον αραβωνιαστικό τη για τη Μυτιλίνη. Εκεί μαζί με τις συντρόφους των συναδέλφων του γίνονται μια μεγάλη παρέα, καμιά δεκαριά άτομα και αρχίζουν τις εκδρομές. Ένα Σαββατοκύριακο κανονίζουν να πάνε για μπάνιο σε κάποια παραλία. Ξεκίνησαν λοιπόν Σάββατο μεσημέρι, φτάσανε στο μέρος, κάνανε το μπάνιο τους και αποφασίσανε να κοιμηθούν το βράδυ σε μια εκκλησία που υπήρχε εκεί στην εξοχή. Ήταν η εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου. Πέφτουν λοιπόν για ύπνο και το βράδυ η θεία μου βλέπει στον ύπνο της ότι ήταν με τον Άγιο Χαράλαμπο και απέναντί τους στεκόταν ο εαυτός της ντυμένος με φτωχά και σκισμένα ρούχα, με κουρέλια δηλαδή και τον Άγιο να της δείχνει τον εαυτό της και να λέει «Να, έτσι θα γίνεις αν τον παντρευτείς σε αυτόν». Ξύπνησε το πρωί αναστατωμένη με το όνειρο. Όταν το είπε μετά ανήσυχε σε μία από την παρέα, αυτή της είπε «Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να με μαρτυρήσεις. Ο αραβωνιαστικός σου είναι παντρεμένος, χωρίς διαζύγιο και έχει και παιδί». Η θεία μου έγινε πυρ και μανία. Του ρίξε ένα βρυσίδι, ενώ αυτός της έλεγε τα συνηθισμένα που λένε οι παντρεμένοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή ότι δεν περνάει καλά, ότι είναι σε διάσταση, ότι δεν του δίνει το διαζύγιο και άλλα τέτοια. Εκείνη δεν άκουγε λέξη, του πέταξε τη βέρα του αραβώνα και σηκώθηκε και έφυγε με το και πήγε στην πόλη, στην αστυνομία και τους τα είπε όλα και επειδή δεν είχε λεφτά, της έβγαλε η αστυνομία ένα αεροπορικό εισιτήριο και γύρισε στο σπίτι της στο Μαρούσι. Και στην πρώτη ευκαιρία άναψε μια λαμπάδα στον Άγιο Χαράλαμπο που την είχε προειδοποιήσει. Εκείνη σε όλη της τη ζωή ήταν πιστή χριστιανή και πίστευε ότι ο Άγιος Χαράλαμπος την είχε βοηθήσει να γλιτώσει. Και ακόμα και όταν είχε πάει στον ψυχίατρο προβληματισμένη με τα παραφυσικά που βίωνε όπως σου έχω ξαναπεί και της είπε ότι δεν είναι τρελή παραμέντιουμ Παρ' όλα αυτά δεν δεχόταν ότι με τη δική της δύναμη είχε δει το μέλλον και πάντα το απέδιδε στον Άγιο Χαράλαπο. Τα όνειρα πολλές φορές είναι προφητικά και δείχνουν τι θα συμβεί στο μέλλον. Έτσι ο Άγιος Χαράλαπος που εμφανίστηκε στον ύπνο της κοπέλας τη βοήθησε να γλιτώσει από την άσχημη μοίρα που την περίμενε. Η επόμενη εμπειρία λέει Λυδία καλησπέρα. Ασχολούμαι με το παραφυσικό εδώ και αρκετά χρόνια και έχω κάποιες προσωπικές εμπειρίες. Ίσως όχι πολύ τρομακτικέ, αλλά πέρα για πέρα αληθινές και σε κάποιες μάλιστα υπήρχαν και μάρτυρες. Θα σου διηγηθώ ένα περιστατικό που έζησα όταν ήμουν φαντάρος πριν 34 χρόνια. Ήταν χειμώνας του 1991, Φεβρουάριος συγκεκριμένα και φιλούσα σκοπιά σε κάποιο ύψωμα στην περιοχή του Βόλου. Η σκοπιά ήταν υπερυψωμένη έτσι ώστε ο κάθε σκοπός να έχει πλήρη θέα της γύρω περιοχής. Εκείνο το βράδυ λοιπόν είχα το γερμανικό νούμερο από τις 2 μέχρι τις 4 το πρωί. Η σκοπιά ξεκίνησε ήσυχα. Η βραδιά ήταν επίσης ήσυχη, αν και χειμώνας. Εννοείται ότι δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω, εκτός από το ρόκι, ένα αδέσποτο λικόσκυλο αρκετά μεγαλόσωμο, το οποίο έκανε παρέα στους κοπούς κάθε βράδυ. Μετά τις τρεις λοιπόν, ενώ όλα ήταν ήσυχα, ξαφνικά σηκώθηκε ένας αρκετά δυνατός και παγωμένος αέρας από το πουθενά. Παράλληλα ακουγόταν ένα ήχος από μακριά, σαν κάποιος να μαστιγώνει κάποιον άλλο. Ειλικρινά ακούστηκε το μαστίγιο να χτυπάει κάποιον άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός να βογγάει δυνατά όταν τον χτυπούσαν. Ο Ρόκη γρύλισε άγρια και κρύφτηκε μέσα στη σκοπιά, ενώ εγώ με το όπλο αναχύρας προσπαθούσα να βρω από πού ερχόταν αυτός ο θόρυβος. Αψηφώντας τον κρύο αέρα που φυσούσε εκείνη τη στιγμή, Είχα τρομάξει αρκετά ομολογώ. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος άνθρωπος όντω υποφέρει από κάποιους άλλους ή ότι κάποιοι συνάδελφοι μου έκαναν πλάκα για να τρομάξω. Αλλά όπως σου είπα δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω. Ξαφνικά ο δυνατός αέρας σταμάτησε όπως άρχισε. Επίσης και ο θόρυβος του μαστιγώματος. Έτσι απλά σαν να μην έγινε το περιστατικό αυτό. Δεν κράτησε για πολλή ώρα θυμάμαι. Μερικά λεπτά μόνο. Όπως επίσης θυμάμαι ότι μέτρησα περίπου τρεις με τέσσερις βουρδουλιές, ας το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, έμεινα μέχρι τις τέσσερις να αφουγκράζω με τη γύρω περιοχή, μέχρι που ήρθε η αλλαγή μου. Ο επόμενος σκοπός δηλαδή. Με είδε αναστατωμένο και με ρώτησε τι έχω. Τίποτα του είπα, απλά ο δυνατός αέρας που φύσηξε με πάγωσε εδώ πάνω. Τι να έλεγα τώρα, ότι μέσα στη μαύρη νύχτα άκουγα μαστιγώματα και βοκητά. Οπότε μου απαντάει ποιος δυνατός αέρας. Εμείς κάτω στη μονάδα δεν είχαμε τίποτα. Και πού είναι ο Ρόκι με ρώτησε. Του έφερα φαΐ από τα μαγειρία και του δείχνω τη σκοπιά με το Ρόκι να τον φωνάζει να τον ταΐσει. Αλλά ο Ρόκι να μην βγαίνει έξω. Άλλη μια ιστορία με κάποια στοιχειωμένη σκοπιά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες στη συγκεκριμένη μάλλον κάποτε, ίσως και αρκετά παλιά, να είχε συμβεί κάποιο άσχημο γεγονός και κάποια ενέργεια να έχει αποτυπωθεί σε αυτό το μέρος. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο που ο σκύλος είχε τρομάξει τόσο πολύ. Τα ζώα διαισθάνονται περισσότερο από εμάς. Η επόμενη εμπειρία λέει «Το όνομά μου είναι Γιώτα και η παρακάτω ιστορία αφορά το γιο μου. Η ιστορία συνέβη πριν περίπου 7 χρόνια. Εμείς μένουμε μόνοι μας στην Αθήνα. Δεν έχει σημασία που και όπως ανέφερα πιο πάνω, πριν περίπου 7 χρόνια έχασα τον πατέρα μου. Τα παιδιά μου είναι πολύ δεμένα από μικρά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Τον πεθερό μου δεν τον είχα γνωρίσει. Είχε πεθάνει πριν εγώ το σύζυγό μου. Οπότε μας είχαν μείνει η πεθερά μου, η οποία έφυγε και αυτή ξαφνικά ένα χρόνο μετά τον πατέρα μου και τώρα μας έχει μείνει η μητέρα μου που την υπεραγαπούν. Όπως και όλους, μιας και ήταν δεμένα και με την πεθερά μου όταν πηγαίναμε να τη δούμε στο χωριό όταν ζούσε. Εφόσον έφυγε ο πατέρας μου, ο γιος μου την ημέρα της κηδείας που τότε ήταν φαντάρος δεν του έδιναν άδεια για να παρευρεθεί Εφόσον η επιθυμία του πατέρα μου ήταν να τον πάμε στο χωριό για να τα φύει εκεί, έτσι και έγινε. Οπότε ο γιος μου που είχε το όνομα του πατέρα μου, λόγω του κολλήματος αυτού δεν παρευρέθηκε και ήταν στενοχωρημένος. Πέρασαν οι μέρες, κάναμε τα τριήμερα, τα εννιάμερα, μιας και ήμασταν εμείς ακόμη στο χωριό για να μην πηγαίνω τελειώσαμε και αυτές τις εκκρεμότητες και γυρίσαμε στην Αθήνα. Πέρασαν οι μέρες και πλησίαζαν τα 40. Οπότε κανονίζαμε πάλι πότε θα πάμε, ποια μέρα θα φύγουμε, τι θα ψωνίσουμε, τι θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και τα λοιπά. Αυτή τη φορά θα ερχόταν και ο γιος μου. Το χωριό βρίσκεται στην Πελοπόννησο και είναι 2,5 ώρες από την Αθήνα. Αν και δεν είναι το κανονικό χωριό του πατέρα μου, εκεί μεγάλωσε από ενό έτους, ενώ το κανονικό του ήταν 20 λεπτά στον παραδίπλανο μου. Εν πάση περιπτώσει, φύγαμε από Αθήνα απόγευμα σχεδόν λόγω υποχρεώσεων και φτάσαμε το βράδυ περίπου 8 η ώρα ημέρα Παρασκευή. Τακτοποιήσαμε τα πράγματα, καθίσαμε λίγο να ξεκουραστούμε και η ώρα είχε πάει εννιά το βράδυ. Είχε αρχίσει να ψιλοβρέχει, όταν ξαφνικά ο γιος μου παίρνει μια ομπρέλα και μας λέει πάω στο νεκροταφείο. Του είπαμε μην πας τέτοια ώρα, εκείνος όμως δεν μα άκουσε και πήγε. Από ό,τι μας είπε μετά που γύρισε θα κάθισε πάνω κάτω μια ώρα περίπου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει Νοέμβριο μήνα, οπότε για τα 40 ήδη είχαμε μπει στο μήνα Δεκέμβριο και φυσικά 9 η ώρα που πήγε ο γιος μου, ώσπου να περάσει την πλατεία του χωριού και να κατέβει κάτω, θα είχε πάει 9 και μισή. Άρα ήταν σκοτάδι, κάθισε πόσο κάθισε, στον παππού του μπροστά στον τάφο του, άναψε κεράκι όπως μας διηγήθηκε μετά και κίνησε να φύγει. Είχε φτάσει στην εξώπορτα του νεκροταφείου. Ένα-δύο σκαλάκια ήθελε για να βγει έξω και ξαφνικά ακούει μια γυναικεία νεανική φωνή δυνατά να του λέει «Ε, ψήτ, πού πας, έλα εδώ». Όπου φύγει, φύγει, όταν ήρθε στο σπίτι, μα διηγήθηκε τα καθέκαστα και του είπαμε: Δεν φοβόσουν όσο ήσουν στο νεκροταφείο που να βγει. Μα είπε όχι μέχρι το συμβάν. Ένιωθε ότι ο παππού του τον προστάτευε, αλλά όπω μα είπε, κάτι τον τράβαγε να πάει εκεί. Τι ήταν, δεν ξέρω. Στο χωριό είχε γίνει ατύχημα πριν μερικά χρόνια με νέα παιδιά και ήταν και μια κοπέλα η οποία σχεδόν τα είχε φτιάξει με ένα παλικάρι που είχε το ίδιο όνομα με το γιο μου. Τώρα τι ήταν αυτό που τον τράβαγε να πάει, ακόμα και εμείς έχουμε απορία με αυτό. Να ήταν ο πατέρας μου, μιας και είχαν το ίδιο όνομα, να ήταν η κοπέλα, κάποια άλλη ανήσυχη ψυχή, ένας θεός ξέρει, αυτή ήταν η δική μου ιστορία βασικά του γιού μου και σας τη στέλνω και αν θέλετε την ανεβάζετε. Συγχαρητήρια για το κανάλι σας, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ανατριχιαστική ιστορία, ίσως αυτό που κάλεσε να ήταν κάποια οντότητα ή κάποιο πνεύμα και ο παππούς του να τον προστάτεψε αφού το ένιωσε και ο ίδιος εκείνη τη στιγμή όπως σας είπε. Καλύτερα πάντως όχι τέτοιες ώρες στο νοκραταφείο όπως και τον είχατε προειδοποιήσει άλλωστε. Η επόμενη εμπειρία λέει Γεια σου Λιδία μου, συγχαρητήρια για το κανάλι σου Σε παρακολουθώ ανελιπώς Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας Εκεί κατά καιρούς οι παλαιότεροι είχαν βιώσει διάφορα περιστατικά Ήμουν λοιπόν 8 χρονών, ήταν χειμώνα Και το χιόνι τότε σκέπαζε τα πάντα για πολλές μέρες Κάποιες φορές ήταν τόσο πολύ που ούτε στο σχολείο δεν μπορούσαμε να πάμε, ούτε έξω από το σπίτι μας να βγούμε. Εκείνες τις μέρες λοιπόν, σε ένα σπίτι ήταν και μία γιαγιά που τη φρόντιζαν ο γιος της, η νύφη της και η εγγονή της. Η γιαγιά με άνοια κάποια στιγμή ξέφυγε από την προσοχή τους, καθώς η οικογένεια ήταν στο κοπάδι τους και έφυγε από το σπίτι. Όταν αντιλήφθηκαν το γεγονός, ξεκίνησε το ψάξιμο. Μάταια όμως, Όλο το χωριό την έψαγνε, η αστυνομία τίποτα. Πέρασαν 40 μέρες και πουθενά η γιαγιά. Την Κυριακή που θα ξημέρωνε θα τις έκαναν το μνημόσυνο και έκαναν μια τελευταία αναζήτηση για την έβρεσή της. Αυτό που έγινε ήταν ανατριχιαστικό, ανεξήγητο και φρικτό. Τη βρήκαν τη γιαγιά με κομμένα χέρια, πόδια και κεφάλι. Τα ρούχα της κρεμασμένα ψηλά πάνω σε κλαδιά από πουρνάρι. Ούτε η αστυνομία ούτε κανεί έβγαλε άκρη τι είχε συμβεί. Μη βιαστεί να πει κάποιο ότι κάποιο ζώο το έκανε. Ήταν κομμένα, όχι στι κλειδώσει. Έλεγαν πως ο τάφος τη είχε μία τρύπα και πω κάτι δαιμονικό είχε συμβεί στην καημένη τη γιαγιά. Κάποια στιγμή θα στείλω και άλλη τραγική ιστορία. Ανατρίχιασα με τη συγκεκριμένη ιστορία. Γιατί το σωμένο σε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σίγουρα κάτι πολύ άσχημο συνέβη που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Στην Αρκαδία, ωστόσο, έχουμε κάνει και ιστορία για την Καλαμοδόντα, ένα πλάσμα σαν που έτρωγε ανθρώπου. Θα αφήσω εδώ πάνω μια καρτέλα, όποιο θέλει να ακούσει την ιστορία. Είναι πλάσμα τη λαογραφία μα, οπότε δεν αποκλείεται να ήρθε αντιμέτωπη με κάτι αντίστοιχο. Η επόμενη εμπειρία λέει «Γεια, είμαι ο Γιάννης από ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας. Οι ιστορίες μου είναι πέρα για πέρα αληθινές και τις αφιερώνω σε αυτούς που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει παραφυσικό. Λοιπόν, εγώ τα έζησα από μικρός, όταν ήμουν 17 χρονών. Ήταν ένα παλιό σπίτι εγκαταλελειμμένο πιο κάτω από το σπίτι μου Περνούσα από εκεί κάθε μέρα και άλλοι έλεγαν ότι είναι στοιχειωμένο γιατί ακούγονταν συχνά θόρυβοι από εκεί μέσα. Ενώ άλλοι έλεγαν ότι έχουν φωλιέ ή και γι' αυτό το λόγο ακούγονταν οι διάφοροι ήχοι μέσα από το σπίτι. Εγώ πάντω όταν περνούσα από εκεί το βράδυ, με έπιανε ξαφνικά ένα φόβο που δεν κοιτούσα ποτέ μέσα, πάντα ίσια στο δρόμο μου. Ως που ένα απόγευμα σούρπο κατέβαινα προς το κέντρο του χωριού Μόλις έφτασα εκεί μπροστά από το σπίτι, δεν ξέρω εκείνη τη μέρα τι με έπιασε. Κοίταξα μέσα και τι να δω. Ένας αέρινος άνθρωπος φωτεινός, κανονικά έβλεπε στο μαλλί του το σώμα του, αλλά ήταν αέρινος. Θυμάμαι ήταν αδύνατος με μαύρο μαλλί. Τον κοιτούσα και μόλις κατάλαβα ότι πρόκειται για φάντασμα, φυσικά έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Μετά από μέρες σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν ο ιδιοκτήτης που είχε πεθάνει πριν γεννηθώ. Μετά από χρόνια ρώτησα τον ανεψιό του. Του είπα «Ο θείος σου ήταν με μαύρο μαλλί και αδύνατος» και μου είπε «Ναι, πού τον ξέρεις, αυτός πέθανε πριν γεννηθείς εσύ» και του εξήγησα τι συνέβη. «Γενικά όταν βλέπεις τέτοιο πράγμα είναι σαν να βλέπεις φίδι ζωντανό. Αυτή την κριάδα έχεις μέσα σου εκείνη τη στιγμή. Εγώ έτσι το ένιωσα το δεύτερο περιστατικό μου συνέβη όταν πέθανε ο πατέρας μου. Είχα μαλώσει με τον αδελφό μου για τα περιουσιακά. Την τρίτη μέρα κιόλας μετά την κηδεία, φαγώθηκε να πάω να μείνω στον κάτω όροφο που ήταν δικός μου. Μέχρι τότε μέναμε όλοι μαζί. Πήγα και μετά από κάνα δύο μέρες, το βράδυ όπως κοιμόμουν, ξύπνησα κατά τις τρει τα μεσάνυχτα. Το βλέμμα μου πήγε στην πόρτα. Μερικέ παλιές εξώπορτες είχαν στη μέση ένα παράθυρο είχε δύο μεντεσέδες πάνω και κάτω. Ο κάτω ήταν χαλασμένος και βλέπω να ανοίγει από την κάτω μεριά σαν να το σπρώγνει κάποιος απ' έξω. Σηκώθηκα, πήγα κοντά να δω άμα είναι κάποιος απ' έξω και σπρώγνει το παράθυρο. Τίποτα, κανένας, ούτε αέρας. Κατάλαβα περί την ως πρόκειται και είπα «Φύγε, άσε με ήσυχο» και τα πράγματα ηρέμησαν, δεν με ξαναενόχλησε. Εγώ πιστεύω ότι μετά από ό,τι έχω δει πως όσοι πεθαίνουν μένουν εδώ, απλώς οι περισσότεροι δεν τους βλέπουμε. Βλέπουν μόνο όσοι μπορούν τέτοια πράγματα. Πολύ τρομακτικό αυτό που είδες μέσα στο σπίτι και παράξενη η σύμπτωση που αυτός ο άντρας που είδες έμοιαζε όντως με το θείο του ανθρώπου. Η επόμενη εμπειρία λέει «Γεια σας». Θέλω να σας πω μια παραφυσική εμπειρία που βίωσα το 2007 όταν έχασα τη γιαγιά μου σε ηλικία 76 ετών. Είχα μεγαλώσει μαζί της, ήμασταν πολύ δεμένες και περνούσα πάντα πολύ χρόνο κοντά της. Κάποια στιγμή δυστυχώς έπαθε πνευμονία και μπήκε στο νοσοκομείο όπου έμεινε για ένα ολόκληρο μήνα. Όμως δεν καλυτέρευε, της είχαν αλλάξει τρία διαφορετικά αντιβιωτικά αλλά κανένα δεν την έκανε καλά. Είχε πια ταλαιπωρηθεί πολύ ο οργανισμός της δεν άντεξε και σύντομα τη χάσαμε. Ήμουν καταρακωμένη, όμως σκεφτόμουν πόσο δύσκολα είχε περάσει τον τελευταίο μήνα και υπό μία έννοια σκεφτόμουν ότι είχε επιτέλους ηρεμήσει. Παρόλα αυτά ο πόνος μου ήταν μεγάλος. Την τελευταία φορά που είχα πάει να τη δω και της είχα φέρει μερικά λουλούδια, δεν με αναγνώρισε καν. Στεναχωρημένη είχα φύγει από το νοσοκομείο και πήγα σπίτι να ετοιμαστώ γιατί είχα συνέντευξη για μια δουλειά. Καθώς δυνόμουν κατάλαβα μια ελαφριά μυρωδιά να πλανιέται στο χώρο. Κάτι μου θύμιζε αλλά δεν μπορούσα να το συνδέσω εκείνη τη στιγμή. Βγήκα από το δωμάτιο και ενώ ήμουν έτοιμη να φύγω κοίταξα το κινητό μου. Είχα πολλές κλήσεις από τη μητέρα μου, αλλά επειδή το είχα ξεχάσει στο αθόρυβο, δεν τις είχα ακούσει. Την κάλεσα να δω τι με ήθελε και με ενημέρωσε ότι πριν λίγα λεπτά η γιαγιά μου είχε πεθάνει. Τότε όλα έβγαλαν νόημα. Η μυρωδιά που υπήρχε στο δωμάτιο ήταν αυτή της γιαγιάς μου. Ήταν η μυρωδιά που είχε στο σπίτι της, αυτή που γνώριζα από μικρό παιδί. Έτρεξα στην κρεβατοκάμαρα, ελπίζοντας ότι θα υπήρχε ακόμα. Όμως όχι, είχε πια χαθεί. Πιστεύω ότι η γιαγιά μου ήρθε να με επισκεφτεί για τελευταία φορά προτού φύγει. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Σας ευχαριστώ. Άλλη μια πολύ όμορφη και συγκινητική ιστορία που το πνεύμα κάποιου που πέθανε πρόσφατα πήγε να αποχαιρετήσει ένα συγγενή του. Είχατε πολύ καλή σχέση με τη γιαγιά σου και γι' αυτό μάλλον ήθελε να σε αποχαιρετήσει πριν φύγει, να τη θυμάσαι με αγάπη. Η επόμενη εμπειρία λέει «Γεια σου Λιδία, θα σας μεταφέρω σε ένα χωριό της Πελοποννήσου που εκεί γίνονται πολλά παραφυσικά φαινόμενα. Θα σας πω λοιπόν μια ιστορία για μια οικογένεια συγχωριανών μας. Ένα βράδυ η οικογένεια έχει πέσει για ύπνο. Η ώρα ήταν γύρω στις 12. Άκουσε λοιπόν μια φωνή να φωνάζει έξω από το σπίτι «Μαμά, μαμά». Νομίζοντας η γυναίκα ότι είναι η κόρη της, σηκώθηκε να ανοίξει όταν άνοιξε την πόρτα, είδε έναν παπά, ο οποίος την κοίταξε και τη είπε με τη φωνή της κόρης της «Μαμά». Αυτή ξέροντα ότι δεν έπρεπε να μιλήσει και τρομαγμένη καθώς ήταν, έκλεισε αμέσως την πόρτα. Όπως καταλαβαίνετε, όλο το βράδυ δεν ησύχασε. Άκουγε χτυπήματα και φωνές όλο το βράδυ μέχρι που ξημέρωσε. Λένε ότι στο σημείο αυτό πίσω από το σπίτι που υπάρχει ένα λαγκάδι είχε πέσει ένας παπάς και από τότε έχει καταραστεί το μέρος. Λένε ότι τον έριξαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επίσης λένε ότι το μέρος στήχωσε γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την κατάρα του. Έχω πολλές ιστορίες να σας πω ακόμα και προσωπικές. σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Παιδιά, πολύ τρομακτικές ιστορίες και σήμερα και μόνο να κάνει εικόνα πάλι αυτό το σκηνικό, Παναγία μου. Αλλά γιατί ο παπάς παρόλο που στήχωσε το μέρος να θέλει να προξενήσει κακό. Μήπως δεν είναι ο παπάς αλλά κάποιο δαιμονικό όν που παίρνει τη μορφή του για να μπερδέψει τον κόσμο. Το έχουμε ακούσει πάντως να γίνεται αυτό σε διάφορες ιστορίες, γι' αυτό το λέω. Και η τελευταία εμπειρία για σήμερα λέει Γεια σου, Λίδια. Θα σου πω την εμπειρία μου, την οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν μοιράζομαι, γιατί εγώ όταν ακούω τέτοια δεν τον παίρνω πολύ στα σοβαρά τον άλλο. Ωστόσο, αυτό επειδή είναι προσωπικό βίωμα, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Λοιπόν, λογικά πρέπει να είχε συμβεί γύρω στο 1994. Τότε εγώ ήμουν κάπου 12 ετών. Ο πατέρας μου είναι από ένα χωριό της Ηλίας. Οδηγούσε νύχτα. Θυμάμαι ότι εγώ καθόμουν στο πίσω κάθισμα με τη γιαγιά μου και μπροστά η μητέρα μου. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου είπε ότι έκανε λάθος το δρόμο και πως είχαμε χαθεί. Καθόλου σπάνιο, ομολογουμένος. Και ενώ λοιπόν προσπαθούσαμε μέσα στη μαύρη νύχτα να βρούμε το δρόμο, εννοείται φυσικά πως παντού υπήρχαν μόνο δέντρα Γύρισα και είδα δύο-τρεις πανέμορφες νεράιδες να χορεύουν μέσα στο δάσος. Χόρευαν σαν αερικά, δηλαδή πολύ ανάλαφρα και ήταν χαρούμενες. Φορούσαν άσπρα ρούχα και νομίζω πως η μία κρατούσε και μια άρπα. Το φώναξα αμέσως, είπα «Μαμά, είδα νεράιδες, τη είδα». Εκείνη φυσικά αμέσως απάντησε πως κοιμόμουν. Όμως δεν είναι αλήθεια, δεν κοιμόμουν. Εξήγηση ωστόσο δεν μπορώ να δώσω. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρώ ότι δεν ήταν όνειρο. Όπως έχουμε πει, η Ελλάδα έχει πολλές παραδόσεις με νεράιδες και όχι τυχαία. Μέχρι και σήμερα πολλοί κόσμος αναφέρει τις θεάσεις τους. Οπότε αν δεν ήταν απλά κάποιες γυναίκες αυτές που είδες μέσα στο δάσος, πολύ πιθανό να ήταν νεράιδες που συνηθίζουν να εμφανίζονται σε ερημικές τοποθεσίες και να στείνουν το χορό τους. Αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιστορίες. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe και να πατάτε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο μου βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!